Να πω ότι είναι μια εκδήλωση για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Είναι, πέρυσι είχε πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Είναι ένα ταξίδι που έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια. Δουλέψαμε πάρα πολλούς μήνες για να γίνει αυτή η εκδήλωση στο Ηράκλειο. Ακριβώς γιατί δεν είναι. Η εκδήλωση εμπεριέχει, να πω ότι έχουμε συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Κρήτης και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Mm-hmm. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Περιφέρεια και στην κυρία Ιρώβου Τσαλά, γιατί θα σας πω πόσο δύσκολο είναι να πούμε και τον τίτλο του θεατρικού δρόμενου χωρίς να υπάρξει λογοκρισία. Και σκεφτόμουν, γιατί θα πω ότι η εκδήλωση περιέχει. Και βλέπω εδώ ένα ντοκιμαντέρ. Ντοκιμαντέρ, παράσταση. Μία παράσταση. Το ντοκιμαντέρ είναι η έρφη της Ελβίνας Μποτονάκη, που έχει γυριστεί στο Μυλοπόταμο το 2016 και έχει να κάνει με την καταπιεσμένη σεξουαλικότητα της γυναίκας στην Κρήτη στο σήμερα. Ναι. Και η καταπιεσμένη σεξουαλικότητα, χωρίς να λέμε πολλά, με την έμφυλη βία συνδέονται, αλλά αυτά τα πούμε στην εκδήλωση το Σάββατο. Ότι έχει το θεατρικό δρόμενο που είμαστε μία ψυχοθεραπευτική αμιγώς ομάδα, mm-hmm. και εδώ είναι η διαφοροποίηση, δεν είμαστε θέατρο. Είμαστε μία ψυχοθεραπευτική ομάδα που συναντάει το θέατρο, χρησιμοποιεί τις τεχνικές θεάτρου, αλλά και την ψυχοθεραπευτική διαδικασία, γιατί εμείς και εγώ προσωπικά και όλα τα κορίτσια έχουμε εκτεθεί, και θα φανεί αυτό εκεί, και χρειάστηκε να εκτεθούμε εμείς πρώτα για να συγκινήσουμε, για να κινήσουμε τους ανθρώπους που θα είναι κοινό από κάτω, για να μπούμε μετά σε μία συζήτηση, βιωματική συζήτηση, και όχι μία συζήτηση, δεν με ενδιαφέρει. Πιο πολύ το θεωρώ σαν μια μεγάλη ομάδα που θα γίνουμε εκεί, να ανταλλάξουμε απόψεις, άντρες και γυναίκες, για το πώς θα βρούμε λύσεις, δρόμους, ακτινώσεις, απέναντι σε αυτό το φαινόμενο που μας αφορά όλους. Και γιατί μας αφορά? Γιατί θέλουμε υγιείς σχέσεις, παιδιά. Θέλουμε υγιείς οικογένειες. Θέλουμε υγιή παιδιά. Για να φέρουμε αύριο μια καλύτερη ζωή στο μέλλον. Και το μέλλον ξεκινάει από την υγιή συντροφική σχέση, από την υγιή οικογένεια και από τα παιδιά που θα έρθουν στον κόσμο και πώς εμείς θα τα αναθρέψουμε. Και όλα αυτά χρειάζεται να τα ξαναδούμε βήμα προς βήμα. Και χρειάζεται να τα συζητήσουμε. Δεν είμαστε αντίπαλοι. Συμβαίνει ένα φαινόμενο που πρέπει όμως να κάτσουμε να το συζητήσουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Όλοι μαζί. Ούτε εγώ, ούτε εσύ. Όλοι μαζί χρειάζεται να το δούμε. Ως φαινόμενο. Και να πάμε απέναντί του, για να μην έχουμε τέτοιες ειδήσεις. Πάντα μου γεννώνται ερωτήματα. Είναι μεγάλο το θέμα. Ξεφεύγω λίγο από το κομμάτι της εκδήλωσης, θα επανέλθω όμως σε πολύ, γιατί έχουμε να δώσουμε πληροφορίες το πού, το πότε και την ώρα. Μπορεί ένας άντρας και μία γυναίκα να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, ενδεχομένως στη συγκεκριμένη εκδήλωση, που ζουν υπό την ομπρέλα της έμφυλης βίας μέσα στο σπίτι, να βρουν λύση? Αν φτάσουμε εκεί, είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Το θέμα είναι να προλάβουμε να μην φτάσουμε εκεί. Ή να προλάβουμε να αναθρέψουμε παιδιά ή να εκπαιδεύσουμε τους νέους εφήβους και νέους ανθρώπους να μην φτάσουν εκεί. Και πώς δεν θα φτάσουν εκεί? Δημιουργώντας άλλα πρότυπα, πιο υγιή, πιο λειτουργικά. Πώς είμαι εγώ ως γυναίκα, πώς νιώθω ως γυναίκα, τι σημαίνει για μένα να είμαι γυναίκα και τι σημαίνει για μένα να είμαι άντρας. Σήμερα, στο σήμερα, στο 2020. Και όχι όπως έζησε ο παππούς μου, ο προπάππος μου, που ούτε και εκεί ήταν καλά τα πράγματα, έτσι. Αλλά τώρα όμως έχουν ξεφύγει. Τώρα είμαστε σε ένα επίπεδο που λες, είναι δυνατόν. Υπάρχει παιδεία, υπάρχει πληροφόρηση, υπάρχει όλο αυτό γύρω μας. Να συμβαίνουν όλα αυτά και όμως συμβαίνουν. Άρα κάτι πρέπει να το ξαναδούμε. Και δεν είναι ένα, πρέπει να κάτσουμε πολύ να το ξαναδούμε. Σε μια καινούργια βάση λοιπόν. Σε μια καινούργια βάση. Κοινού, βέβαια. Κάτι το οποίο επιχειρείται. Με ένα μοναδικό τρόπο, με ένα διαδραστικό τρόπο, θα επιχειρηθεί και το Σάββατο. Έτσι. Στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στο Συνεδριακό Θέατρο, καλά τα λέω, στο Κυριακή. Περιφερειακό Θέατρο. Περιφερειακό Θέατρο. Του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου. Ωραία. Τι ώρα? 7 η ώρα θα ξεκινήσουμε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Για μένα είναι, να πω ότι η τέχνη είναι το μέσο για να πάμε την ψυχή, είναι η βασιλική οδός για την ψυχή. Σωστό. Και μέσα από την τέχνη μέσα μας θα κινηθούμε για να βρούμε ίσως κάποιες καινούργιες διαδρομές. Και όπως λέει και ο τίτλος μας κάτω χαμηλά στην οθόνη μας, φωτεινό μονοπάτι είναι η καταγγελία της έμφυλης βίας. Ναι, να μιλάμε. Από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Να μιλάμε
ακόμα και στους δικούς μας ανθρώπους, υπάρχουν κορίτσια, γυναίκες, οι οποίες δεν τολμούν να πούν αυτά που περνούν ακόμα και στην ίδια τους τη μητέρα. Έτσι. Ακόμα και στον πατέρα τους. Έτσι. Κυριακή, θα τα πούμε το Σάββατο, το Σάββατο στις 7 η ώρα, στο πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο, εδώ στο Ηράκλειο. Εύχομαι πάντα τα μηνύματα που περνάς τόσο από εδώ μέσα, όσο και στις συνεδρίες που κάνεις, αλλά και στην εξαιρετική αυτή συνεδρίαση, εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο, να αποτελέσουν πλοηγό για μια καλύτερη κοινωνία. Πραγματικά στο εύχομαι ολόψυχα, γιατί έχεις δώσει ένα μεγάλο αγώνα, βοηθώντας όλες αυτές τις γυναίκες εδώ, τουλάχιστον στο νησί μας, που υποφέρουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λευτέρη, που ήμουν εδώ. Χάρηκα που σε είδα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Και εγώ το ίδιο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εσύ.